Σήμερα είναι το 10ο μάθημα για την σειρά των μαθημάτων για τα 12 μαθήματα ζωής. Έχουμε άλλο ένα μάθημα την επόμενη εβδομάδα και μετά 4 το Ιανουάριο και 5 Φεβρουαρίου αρχίζει άλλο σεμινάριο. Εντάξει. Το μάθημα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το 8ο μάθημα, η ακεραιότητα ή το φιλότιμο. Εντάξει. Ας ακούσουμε πρώτο την εξήγηση του Ρόθερ για την ακεραιότητα. Ας ακούσουμε και όπως έχουμε πει άλλες φορές, μπορεί να θέλετε να κλείσετε τα μάτια σας και να ακούσετε. Διαφορετικές όψεις που συνυπάρχουν σε όλους μας, οι οποίες δεν είναι ευθυγραμμισμένες, προκειμένου να εκπέμπουν μια απλή και ξεκάθαρη δόνηση. Υπάρχουν 4 δονητικές γραμμές στο ενεργειακό πεδίο κάθε ανθρώπου. Πρόκειται για λεπτοφυείς δονήσεις που μεταδίδουμε χωρίς συνειδητή γνώση ή σκέψη. Αυτές είναι: τι λέμε, πώς δρούμε, τι σκεφτόμαστε, τι πιστεύουμε. Είναι η ενεργητική δόνηση που μας συνοδεύει ή προηγείται από το σώμα μας. Το να γίνουμε μάστερ στο μάθημα αυτό σήμερα σημαίνει να αφομοιώνουμε τις 4 αυτές δονητικές γραμμές ακεραιότητας και να τις ευθυγραμμίσουμε σε μια απλή δονητική ευθεία ακεραιότητας. Εάν μία από αυτές τις 4 δονητικές γραμμές δεν ταιριάζει με τις άλλες, η δόνηση που εκπέμπουμε είναι θαμπή και ασαφής. Επίσης, κάποιες φορές μια δονητική γραμμή τέμνει τις άλλες, ακυρώνοντάς τις και θαμπώνοντάς το τελικό σήμα που εκπέμπουμε προς το σύμπαν. Όταν γίνεται αυτό, ένα σαφές σήμα επιστρέφει πάνω στις δημιουργίες μας που κάνει τους ανθρώπους να δυσκολεύονται να μας καταλάβουν ή να μας πιστέψουν. Εκτός λοιπόν από σύγχυση, έχει σαν αποτέλεσμα να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, πράγμα που φυσικά κάνει το ενεργειακό μας πεδίο ακόμη πιο ασαφές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι πως γνωρίζουμε ότι κάτι δεν συνηθίζει αρμονικά μέσα μας για να αισθανόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε τι είναι αυτό και μας εμποδίζει να εμπιστευτούμε τους άλλους ή την ερμηνεία τους ή τη στάση τους. Είναι ακριβώς αυτή η απόκληση που μας προκαλεί τα άβολα συναισθήματα της δυσπιστίας όταν κάποιος μας λέει ψέματα ή είναι ανηλικρινής. Όταν ευθυγραμμίζουμε τις προσωπικές μας δονητικές γραμμές, είμαστε σε δονητική ακεραιότητα, αλληλεπιδρούμε με τους άλλους καλά και συνδεόμαστε επίσης ευκολότερα με τον ανώτερο εαυτό μας. Η αληθινή μας ουσία αποτελείται από ενέργεια και το ενεργειακό μας πεδίο είναι το θεμέλιο της ταυτότητάς μας. Ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε με το σύμπαν γύρω μας εξαρτάται άμεσα από το ενεργειακό μας πεδίο. Είναι σημαντικό να παρατηρούμε άγρυπνα τι μπορεί να το διαφοροποιεί. Συνεπώς, κάθε εμπειρία ή πληροφορία που εισέρχεται στο ενεργειακό μας πεδίο μας διαφοροποιεί και είναι ακόμα σημαντικότερο να επιλέγουμε τι θα κρατήσουμε ή θα μετασχηματίσουμε από τη μια μορφή σε άλλη. Γινόμαστε μάστερ στο μάθημα της ακεραιότητας όταν όλα μας τα κομμάτια είναι σε απόλυτη αρμονία. Δεν κάνουμε κόλπα, δεν είμαστε ανηλικρινείς, είμαστε αυθεντικοί και όχι δήθεν. Δεν χρειάζεται απλώς να εντοπίζουμε την ανηλικρίνεια και την έλλειψη της ακεραιότητας στους άλλους, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό, ειδικά όταν προέρχεται το μάθημα από ενεργειακή μήτρα, δηλαδή όταν αυτό είναι το τυφλό μας σημείο. Κατά παράδοξο τρόπο, οι άνθρωποι που έχουν το μάθημα της ακεραιότητας φαίνονται πολύ ελκυστικοί
και συχνά εκνοτίζουν τους ανθρώπους γύρω τους ακριβώς λόγω αυτής της ατέλειάς τους και λόγω του ότι κατά κανόνα δεν κρατούν τους ανθρώπους σε απόσταση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι για το πώς το περιγράφει ο Ρόθερ. Θα συζητήσουμε σε βάθος το θέμα σε λίγο. Μόνο να σας δείξω δύο μικρό βίντεο για το θέμα το φιλότιμο, που είναι μια άλλη λέξη που μπορεί να περιγράφει αυτό που συζητάμε σήμερα. Και λέει ότι δεν υπάρχει μια άλλη λέξη στα αγγλικά που περιγράφει το φιλότιμο και πίθανα να μην υπάρχει, αλλά υπάρχει μια σανσκριτική λέξη και είναι ντάρμα. Εντάξει, που περιέχει το φιλότιμο και περισσότερο. Εντάξει, ότι ας ακούσουμε πρώτον ο Ομπάμα που μιλάει αυτό. Όντως είναι συγκινητικό. Συγκινητικό. Όμως νομίζω ότι λίγο έχει χαθεί. Λίγο έχει χαθεί. Και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να επαναφέρνουμε αυτή την ιδιότητα. Να ξεπίσω, ναι. Ότι φιλότιμο ή ακυριότητα, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, δεν έχει καμία σχέση τι θα κάνουν οι άλλοι. Η ευθυγράμμιση των αξιών με τις σκέψεις, με τα λόγια και τις πράξεις. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αξίες μας. Τώρα, ένας τρόπος θα είναι να γράψετε μία λίστα από τις αξίες σας. Θα το κάνουμε σε λίγο. Και ένας τρόπος να σκεφτούμε αυτές είναι να φανταστείτε ότι τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας σας ρωτάνε ποιες οδηγίες να έχω, με ποιες αξίες να ζήσω την ζωή μου. Και θα σκεφτείτε αλήθεια, αγάπη, συγχώρεση, να μην κάνεις σε κανέναν αυτό που δεν θα ήθελες να κάνεις σε σένα, ειλικρίνεια. Θα σκεφτείτε τις αξίες σας, αυτό που εσείς κρίνετε ότι πρέπει να έχουμε και όχι με όρους, ότι θα έχω κατανόηση μέχρι κάποιος με θυμώνει. Έχει κανένα νόημα, εντάξει. Θα έχω κατανόηση ακόμα όταν κάποιος κάνει κάτι που με κάνει να θυμώνω. Γιατί η ακυριότητα ή φιλότιμο με προϋποθέσεις δεν είναι ακυριότητα και δεν είναι φιλότιμο. Δεν είναι καν μια αξία. Είναι απλώς νιώθω ασφάλεια, άρα είμαι ευγενικός. Οπότε και αφού κάνουμε αυτή την λίστα, ποιες είναι οι αξίες μου, η επόμενη ερώτηση είναι πότε φεύγω από αυτό. Πότε οι σκέψεις μου για τους άλλους ανθρώπους, για τον εαυτό μου, για αυτό που συμβαίνει, δεν είναι συμβατές με αυτές τις αξίες. Πότε τα λόγια μου, όταν θυμώνω, όταν στενοχωριέμαι, όταν νιώθω αδικία, όταν φοβάμαι, πότε τα λόγια μου δεν είναι συμβατά. Και τέλος, πότε οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου, αυτή η ευθυγράμμιση, πράξεις, λόγια, σκέψεις με τις ανώτερες αξίες μας, είναι απαραίτητο για την πνευματική μας εξέλιξη, είναι βασικό μάθημα της ψυχής. Επιλέγουμε καμία φορά δοκιμασίες για τον εαυτό μας, για να δούμε αν μπορούμε ακόμα σε δύσκολες περιπτώσεις να τηρούμε αυτή την στάση. Και θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό χωρισμό μεταξύ ακυριότητα και φιλότιμο. Ένας τζιχαδιστής έχει ακυριότητα.
πιστεύει ότι όλοι που δεν πιστεύουν αυτά που πιστεύει αυτός είναι αμαρτωλοί και πρέπει να σκοτωθούν. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι η ανώτερη του πεποίθηση. Εντάξει. Και ότι σκοτώνει κόσμο είναι μια μορφή ακεραιότητας. Δεν έχει φιλότιμο όμως. Δεν κάνει στους άλλους αυτό που θα ήθελε τους άλλους να κάνει στον εαυτό του. Ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όλα με την αρχική, βασική αρχές, το βασικό σύστημα πεπαιθήσεων, η κοσμολογία. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό εσείς να αποφασίσετε αυτό. Σε κάποια σεμινάρια σας ζήτησα να γράψετε δική σας κοσμολογία, δικό σας σύστημα πεπαιθήσεων. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνετε αυτό. Αποφασίστε και να μην γράψετε αυτά που λέω εγώ. Γράψτε αυτά που πιστεύετε, αυτό που είναι σημαντικό για σας. Τώρα, πότε συνήθως φεύγουμε από το φιλότιμο ή την ακεραιότητα? Όταν φοβόμαστε. Όταν φοβόμαστε για την αξία μας, φοβόμαστε για την ασφάλεια, φοβόμαστε για τα οικονομικά μας, φοβόμαστε για οτιδήποτε. Ο φόβος είναι η πρώτη αιτία του να μας κάνει να σκεφτόμαστε, να μιλάμε και να συμπεριφερόμαστε εκτός εθιγράμμισης με τις ανώτερες αξίες. Το δεύτερο είναι η έντονη επιθυμία. Όταν έχω μία έντονη επιθυμία για κάτι, μία προσκόλλησή μου, αυτή η προσκόλληση, η έντονη επιθυμία παρεσύρεμαι τόσο πολύ από την επιθυμία μου ή την ανάγκη μου, ότι συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο που δεν είναι συμβατά με αυτά που πραγματικά πιστεύω. Και στις δύο περιπτώσεις, η αιτία του φόβου και η αιτία της έντονης επιθυμίας ή της προσκόλλησης είναι η άγνοια για την αληθινή μου φύση. Εντάξει. Ότι όσο πιο πολύ πιστεύω στην πνευματική μου φύση, τόσο θα πω, δεν με ενδιαφέρει τι θα χάσω. Είναι πιο σημαντικό να μην χάσω την ευθυγράμμιση και την αρμονία με την συνείδησή μου, παρά να χάσω χρήματα. Παρά να χάσω την γνώμη των άλλων. Δηλαδή είμαι πρόθυμος να χάσω και την γνώμη των άλλων και τα χρήματα, και δεν είμαι πρόθυμος να ξεφύγω από τις βασικές μου αρχές. Εντάξει. Και κάποιος το έλεγε και σε αυτό το βίντεο που ακούσαμε. Σημαίνει ότι θα κάνω το σωστό με κάθε κόστος. Εντάξει. Αυτό δεν συμβαίνει στην κοινωνία μας σήμερα. Το βίντεο αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά δεν περιγράφει την κοινωνία μας σήμερα. Δυστυχώς. Εντάξει, δεν ξέρω πότε φύγανε από την Ελλάδα και πότε γυρίσανε. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή όλη η κατάσταση περιγράφεται από το αντίθετο. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ο καθένας ότι το σημαντικό είναι να αρπάζω ό,τι μπορώ, δεν με ενδιαφέρει το καλό του συνόλου. Και ο μόνος τρόπος να θεραπεύεται αυτό είναι με την προσωπική απόφαση του κάθε ανθρώπου να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιβάλλουμε απάνω στους άλλους και ούτε να εμπνέουμε στους άλλους αν δεν το κάνουμε εμείς. Σαν μέλη μέσα σε ένα αιτιατό σώμα ή ένα μορφογενετικό πεδίο, ο τρόπος να θεραπεύσουμε το σύνολο είναι ταπεινά, σιωπηλά, να το κάνουμε και εμείς αυτό το πράγμα, να ευθυγραμμιστούμε, να μην μιλάμε με τρόπο που δεν θα θέλουμε τους άλλους να μιλάνε για μας. Νομίζω μια πολύ βασική αρχή είναι να μην λέω ποτέ κάτι για κάποιον που δεν θα έλεγα αν ήταν μπροστά. Ή να ακολουθήσω τα κόσκινα του Σοκράτη. Για να πω κάτι πρέπει να ξέρω καταρχήν ότι είναι αλήθεια, που αυτό ακυρώνει τα μισά πράγματα που θα πούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, γιατί καν το έχουμε ακούσει από κάποιον άλλον. Δεύτερο, να ωφελείται κάποιος με να το πω, δεν το λέω για να με προσέχει ο άλλος και να κάνω εντύπωση,
ή να σκοτώνω το χρόνο, να ωφελείται, να το πω, να βλέπω ότι υπάρχει όφελος για κάποιον να το πω, και τρίτο, να μπορώ να το πω με αγάπη. Οπότε, πολλή ζημιά γίνεται με την πολλή ομιλία. Και ο Σάι Μπάμπα και στην Κοινή Διαθήκη και όλοι οι πνευματικοί δάσκαλοι, Πυθαγόρας, εξηγήσανε ότι το στόμα είναι μια μεγάλη αιτία του κακού. Μιλάμε πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται. Και όλα αυτή η ομιλία είναι σαν μια μορφή καυσαέριο. Και μπαίνει στο μυαλό του άλλου και δημιουργεί εντυπώσεις που δεν ξέρω να βάλω σε και την ικανότητα να ξεκαθαρίσει τις δικές μας εντυπώσεις από την πραγματικότητα. Ακόμα οι μακραίες πνευματικές συζητήσεις δεν χρειάζονται. Ακόμα. Οπότε λιγότερα λόγια γενικά θα βοηθήσει. Και να σκεφτούμε την κάθε μας πράξη. Έχω ένα άλλο κόσκινο. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει δύο κόσκινα. Να μην πω ποτέ κάτι για κάποιον που δεν θα έλεγα αν ήταν μπροστά. Δεύτερο, τα τρία κόσκινα του Σοκράτη. Το τρίτο κόσκινο. Να φανταστώ ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνω. Απλά παραδείγματα. Πετάω κάτι από το αυτοκίνητο. Ας πούμε ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι πετάνε κάτω από το αυτοκίνητο. Διπλό παρκάρο. Φανταστείτε 9 εκατομμύρια διπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε. Μπαίνω μπροστά σε μία ώρα ή με το αυτοκίνητο ή με το σώμα μου. Φανταστείτε 9 εκατομμύρια άνθρωποι να κάνουν αυτό. Δηλαδή φανταστείτε την πράξη σας επί εκατομμύριο. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πω, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Συνέχεια βλέπω ανθρώπους να παρκάρουν εκεί που υπάρχει σήμα με καρότσι. Και θέλω να πω στον άνθρωπο, θεραπεύτηκες. Συγχαρητήρια. Δεν παρκάρεις εκεί. Ή εκεί που λέει μία μητέρα με παιδιά, που σημαίνει ότι είναι η οικογένεια. Είναι άντρας μόνος του, παρκάρει, παίρνει τρεις θέσεις. Μπαίνει. Δηλαδή είναι αυτές οι κινήσεις σαν είμαι μόνος μου και δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η επίπτωση των ενέργειών μου στο σύνολο. Δεν με ενδιαφέρει αν παίζω την μουσική μου δυνατά ή ο σκύλος μου καυγίζει στις 3 το πρωί και δεν μπορεί οι γείτονες να κοιμηθούν. Το δεν βαριέσαι. Το δεν πειράζει. Και υπάρχει το άλλο που δυσκολεύει πολύ το πράγμα, ο φόβος κανένας να πει κάτι στον άλλον. Και ο φόβος κάποιος να πει κάτι στις αρχές, γιατί μετά γίνεται καρφή. Και ένα απαγορευμένο πράγμα να πεις, ξέρεις, συμβαίνει αυτό. Οπότε έχω μία κατάσταση όπου καθένας για μεγάλο βαθμό ζει για τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις των κινήσεών του επάνω στο σύνολο και χρειάζεται να θεραπευτεί αυτό. Δηλαδή τι επίπτωση έχει αυτό που κάνω. Και επίσης αυτό που ίσως δεν βλέπουμε τόσο καθαρά είναι τι επίπτωση έχουν οι σκέψεις μας, γιατί δεν βλέπουμε αυτό. Και ακόμα κάτι αθώο σαν τους φόβους μας που επιδρούν επάνω στο μόρφο ιερετικό πεδίο του συνόλου. Ο θυμός μας που επιδράει στο μόρφο ιερετικό πεδίο του συνόλου. Η κάθε μας πράξη, σκέψη επηρεάζει όλο το σύνολο και ενισχύει αυτό το είδος σκέψης μέσα στο σύνολο. Όπως και βέβαια τα λόγια και οι πράξεις μας. Μία άλλη αιτία, το έχουμε πει ότι είναι φόβος, είναι η μεγάλη προσκόλληση. Μία τρίτη αιτία της εμποδίων προς την ακεραιότητα είναι οι υποπροσωπικότητες μας και οι εσωτερικές μας συγκρούσεις.
Και ένα μέρος του εαυτού μας θέλει να είναι τίμιος. Εντάξει. Ένα άλλο μέρος του εαυτού μας φοβάται να είναι τίμιος. Ένα μέρος του εαυτού μας θέλει να βοηθήσει. Ένα άλλο μέρος του εαυτού μας φοβάται. Καταλαβαίνετε. Ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις, ένα μέρος του αυτού μας θέλει να σηκωθεί το πρωί, να κάνει ασκήσεις, να κάνει αναπνοές, να κάνει διολογισμό, να κάνει προσευχή για την ανθρωπότητα και ένα άλλο κομμάτι θέλει να κοιμηθεί. Και χάνω την ακεριότητα με την ανώτερη, αν θέλετε, απόφαση, με τον ανώτερο λόγο ύπαρξής μου. Ένα κομμάτι του αυτού μου θέλει, έχει γεννηθεί, να κάνει ένα έργο στην ζωή. Και ένα άλλο κομμάτι του αυτού μου νιώθει οικονομική ανασφάλεια, η ανάγκη έγκρισης μέσα από ένα άλλο τρόπο ζωής που δεν είναι αυτό για το οποίο γεννήθηκα. Και χάνω την ακεριότητα γιατί γεννήθηκα να κάνω ένα πράγμα, αλλά η ανασφάλεια μου, η οικονομική, η κοινωνική με παρεσύρει και κάνω κάτι άλλο με την ζωή μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα να ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο γεννήθηκα και ποιες είναι οι αρχές, για ποιο λόγο υπάρχω εδώ και ποιες είναι οι αξίες μου. Οι αξίες μου, όχι οι αξίες του Μπομπ, ούτε της εκκλησίας, ούτε των βιβλίων. Μέσα σας υπάρχει ο Θεός. Μέσα σας υπάρχει το πλάνο για το οποίο ενσαρκωθήκατε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να κάνουμε καμία απόφαση στην ζωή μας αν δεν ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για ποιο λόγο είμαι εδώ και ποιες είναι οι αξίες μου. Χωρίς να απαντάω αυτές τις δύο ερωτήσεις, δεν ξέρω πώς θα κάνω μια απόφαση. Τι πρέπει να κάνω με την ζωή μου. Πώς πρέπει να χρησιμοποιώ το χρόνο μου. Έχουμε τρία βασικά πράγματα. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρήματα και έχουμε ενέργεια. Ο χρόνος μας, τα χρήματά μας και η ενέργειά μας είναι ευθυγραμμισμένα. Ο τρόπος που τα εξοδεύουμε είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανώτερες αξίες μας. Κάνουμε με το χρόνο μας, τα χρήματά μας και την ενέργειά μας αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία για μας ή λειτουργούμε μέσα από την συνήθεια ή την ανασφάλεια. Τώρα, ένα κόσμο όπου λειτουργούσε το φιλότιμο ή τον ακεριότητα, θέλω να το περιγράφω πώς θα είναι. Καταρχήν, δεν θα χρειαστούμε αστυνομία και δικαστήρια. Okay? Γιατί θα υπήρξε ισότητα και δικαιοσύνη. Δεν θα αντέξει ένας άνθρωπος. Δεν θα αντέξει να αδικήσει. Και δεν θα αντέξει να μην υπάρχει ισότητα. Θα πάει τόσο κόντρα στην εσωτερική του φωνή που δεν θα μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Δεύτερο, θα σεβόμαστε απόλυτα τα υπάρχοντα των άλλων. Δεν θα καταστρέψουμε μαγαζιά, δεν θα καταστρέψουμε αυτοκίνητα, δεν θα καταστρέψουμε τίποτα. Θα σεβόμαστε ότι υπάρχει μια άλλη ψυχή που ζει μέσα από αυτό το χώρο, με αυτό το αυτοκίνητο, ό,τι μπορεί να είναι. Αν είμαστε έμποροι, θα χρεώνουμε μόνο αυτό που θα ήμασταν ευτυχισμένοι να πληρώσουμε. Αν προσφέρω μια υπηρεσία, είμαι δικηγόρος, είμαι γιατρός, είμαι μηχανικός, θα χρεώνω μόνο αυτό που με χαρά θα πλήρωνα. Και θα δώσω πάντα ό,τι κάνω την αξία που θα ήθελα να δώσω. Αν εργάζομαι για κάποιον, δεν θα νομίζω ότι είναι έξυπνο να του κλέβω ώρες, να το θεωρώ αυτό ωραίο και έξυπνο. Θα θέλω οπωσδήποτε να είμαι εντάξει απέναντι σε αυτόν που με πληρώνει. Αυτός που πληρώνει
θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος να δεχτεί αυτό που πληρώνει. Δηλαδή θα πρέπει να είμαι πάντα χαρούμενος, να είμαι από την άλλη πλευρά οποιασδήποτε ανταλλαγής. Να νιώθω ότι είμαι ο άλλος και θα ήμουν 100% ευχαριστημένος να είμαι ο άλλος σε αυτή την ανταλλαγή ενεργειών ή χρημάτων ή ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Σίγουρα θα βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα νιώθουμε την ανάγκη να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Βέβαια αυτό είναι ευαίσθητο σημείο, γιατί η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη είναι να τον βοηθήσουμε να κινητοποιηθεί και να μπορεί στη συνέχεια να φροντίζει τον εαυτό του. Είναι πολλές φορές στα μικρά πράγματα που φαίνεται η σύνδεσή μας. Πώς οδηγούμε, πώς παρκάρουμε, τι κάνουμε με τα σκουπίδια μας, τι κάνουμε με τους ήχους που βγαίνουν από το σπίτι μας. Μπορεί να θεωρούμε ότι άλλο η πνευματική ζωή και όλα αυτά. Για μένα αυτή είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι ο σεβασμός που έχω προς τους άλλους και το περιβάλλον. Δεν είναι πάω στην εκκλησία και μετά κάνω ό,τι θέλω. Κάθε δευτερόλεπτο είναι μια ιερή στιγμή που ή εκφράζω την αλήθεια ή είμαι αποκομμένος από την αλήθεια. Και αυτό η ακυριότητα στην αρχαία Ινδία είναι το κλειδί της παντοδυναμίας. Ότι ένας άνθρωπος με ακυριότητα έχει την δύναμη του λόγου και της σκέψης και ό,τι σκέφτεται και ό,τι λέει γίνεται. Αυτό μπορεί να σημαίνει η υλοποίηση ενός νοσοκομείου, η θεραπεία ενός ανθρώπου, ό,τι θέλει να δημιουργήσει. Δηλαδή είναι η δύναμη της δημιουργίας. Γιατί είναι ένα κανάλι χωρίς εμπόδια. Δεν είναι σκέψεις εδώ, λέξεις εδώ, πράξεις εδώ, καταλαβαίνετε, λόγια εδώ και το νερό δεν μπορεί, αυτή η πνευματική δύναμη δεν μπορεί να φτάσει στην υλική διάσταση. Όταν αυτά είναι ευθυγραμμισμένα και έχει μία θέληση αυτός ο ανθρώπος, γίνεται. Καταλαβαίνετε, είναι ότι όταν είναι από εδώ και από εκεί αυτά τα κομμάτια του αυτού μας, χάνεται αυτό το φως της πνευματικότητας που περνάει από τον άνθρωπο, γιατί είμαστε δημιουργοί. Και η ικανότητά μας να δημιουργήσουμε εξαιτείται σε μεγάλο βαθμό επάνω σε αυτή την ακυριότητα. Και αυτό ισχύει και σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική μας ζωή. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η ακυριότητα στην υλοποίηση μιας αυθονίας. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που λέει δεν μπορείς με το σταυρό στο χέρι να κάνεις μια σωστή επιτυχημένη δουλειά. Πρέπει να κάνεις δαβολιές. Πρέπει να κλέψεις, πρέπει να λες ψέματα, πρέπει να κρύψεις. Εντάξει. Δεν υπάρχει η πίστη. Στην Ελλάδα έτσι είναι για αυτούς που πιστεύουν αυτό. Για κάποιος που πιστεύει ακράτητα ότι γίνεται, γίνεται. Και υπάρχει μία φράση στα σανσκριτικά που λέει ότι αυτός που προστατεύει το ντάρμα, δηλαδή αυτός που προστατεύει το φιλότιμο, προστατεύεται από το ντάρμα, προστατεύεται από το φιλότιμο. Και όποιος το πιστεύει και το ρισκάρει, θα δει την επιτυχία που θα έχει. Εντάξει. Απλώς φοβόμαστε και νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε σαν τους άλλους. Και τώρα ζητάτε από εμάς, γιατί αυτή η κρίση δεν είναι οικονομική, είναι μια ηθική κρίση. Είχαμε φύγει πολύ ηθικά, όχι ότι άλλες χώρες δεν έχουν φύγει, εντάξει. Όλες οι χώρες έχουν φύγει ηθικά και οικονομικά, αλλά πίσω από όλη αυτή την κατάσταση είναι μια ηθική κρίση που δεχτήκαμε να ξεφύγουμε τόσο πολύ και μας φαίνεται λογικό και φυσικό να μην γίνονται τα πράγματα με ένα τίμιο τρόπο. Ότι είναι ο κανόνας.
Και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι, αν έχουμε το θάρρος, αν θέλαμε να ρισκάρουμε αυτή την ακεραιότητα ή το φιλότιμο. Και βέβαια εκεί που παίζει μεγάλο ρόλο είναι στις σχέσεις μας με τα παιδιά μας. Τα παιδιά βλέπουν πολύ ξεκάθαρα το διπλό στάνταρ που έχουμε για τον εαυτό μας και για αυτούς. Να καπνίζουμε και να πούμε να μην καπνίζουν. Να τους λέμε πάντα θα πεις την αλήθεια και όταν κάποιος τηλεφωνεί μην το πεις, δεν είμαι εδώ. Εντάξει. Μία σειρά από ασυμβίβαστα πράγματα που καταλαβαίνει το παιδί ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Τότε η ακεραιότητα με το παιδί, η ακεραιότητα με τον σύντροφο, που άκουσα κάτι πολύ περίεργο από ένας ψυχοαναλυτής προχθές, ότι έχει φτάσει περίπου 90% από τους άντρες κάποια στιγμή στην παντρεμένη του ζωή να έχουν μια διπλή σχέση και 70% από τις γυναίκες. Τώρα αν δεν το έχετε εσείς, χάσετε το παιχνίδι, το πάρτι που γεννόταν, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι πού είναι η ακεραιότητα όταν κάνω κάτι σε κάποιον που δεν θα ήθελα να κάνει σε μένα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι παντού αυτό το πράγμα. Αν είμαι αυτός που θέλω να είμαι απέναντι στον σύντροφο, απέναντι στα παιδιά, αν είμαι αυτό που θέλω να είμαι απέναντι στους γονείς μου. Και αν τους σέβομαι και αν τους αγαπάω και αν τους φροντίζω στο βαθμό που αν χρειάζονται βοήθεια. Όλοι ξέρουμε ότι η ακεραιότητα και το φιλότιμο έχει φύγει εντελώς από το πολιτικό κόσμο και σε μεγάλο βαθμό από το εμπορικό. Άρα το ερώτημα είναι σαν ψυχές στην εξέλιξη, αν θέλουμε να το ρισκάρουμε. Και δεν είναι ρίσκο. Γιατί αυτή η ζωή είναι προσωρινή, είναι ένα όνειρο, δεν είναι πραγματική. Όπως όσοι έχετε κάνει τα μαθήματα θαυμάτων, η πραγματική μας φύση είναι ήδη ένα με το Θεό και όλα αυτά είναι απλώς ένα πλαίσιο, ένα πείραμα που παίζουμε. Είμαστε εδώ για κλάσματα του δευτερόλεπτο σε σχέση με την αιώνια πνευματική μας υπόσταση. Αυτή η ζωή είναι σαν μια κουκίδα στην πνευματική μας υπόσταση. Φανταστείτε μία ακτίνα που περνάει απεριόριστα προς το παρελθόν και απεριόριστα προς το μέλλον και μία κουκίδα επάνω σε αυτή την αιώνια ακτίνα. Αυτό είναι το εγώ μας που προσπαθούμε να προστατεύουμε με το να ξεφύγουμε από την ακεραιότητα. Δήθεν θα είμαστε πιο ασφαλείς. Αλλά είναι μία πολύ σημαντική απόφαση στην ζωή μας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και υπάρχει μια άλλη σκεπτομορφή. Ότι ο άνθρωπος που είναι τίμιος όταν οι άλλοι δεν είναι, είναι χαζός. Okay? Μια γερή σκεπτομορφή. Είναι χαζός ή είναι έξυπνος. Πρέπει να αποφασίσετε. Αν λειτουργεί αυτή η σκεπτομορφή μέσα σας, ότι να είμαι τίμιο στη στιγμή που 100% οι άνθρωποι γύρω μου δεν είναι, σημαίνει ότι είμαι χαζός. Okay. Είναι μια απόφαση που πρέπει να κάνω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι χαζός. Είμαι έξυπνος. Γιατί επιλέγω κάτι που πραγματικά έχει ένα αιώνιο αποτέλεσμα σε σχέση με το πολύ προσωρινό και είδαμε πώς κατέληξε αυτό το προσωρινό αποτέλεσμα. Το να λειτουργώ ανήθικα. Εντάξει. Είδαμε που κατέληξε όλο αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο το πλανήτη. Εντάξει. Τότε είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Τώρα, ας κοιτάξουμε τα χαρτιά μας. Τώρα, ελπίζω να μην μου λέτε όλοι δεν έχετε χαρτιά, γιατί τα έχουμε δώσει 100 φορές. Και ας πάμε στην σελίδα 36.
Το 35 έχει μία, και 36 έχει μία λίστα από πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις. Κοιτάξτε κάποια στιγμή αυτές τις συγκρούσεις, γιατί αυτές τις συγκρούσεις εμποδίζουν την ακεραιότητά μας, γιατί... Και προσέξτε εδώ, σαν πνεύμα, όποια επιλογή κάνουμε, να ακούσουμε μία υποπροσωπικότητα ή μία άλλη, δεν αλλάζει αυτό που είμαστε. Δεν αλλάζει την σύνδεσή μας με το Θείο. Μένουμε πάντα όπως μας δημιούργησε ο Θεός, αγνή και ιερή. Το μόνο πράγμα που κάνει αυτή η επιλογή είναι να δημιουργήσει ένα άλλο δρόμο με άλλες συνέπειες και άλλα βιώματα και πάλι την πιθανότητα να εξελιχθώ με αυτόν τον τρόπο ή με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το ερώτημα είναι ποιο δρόμο είναι αυτό που είναι πιο συμβατό με το λόγο που γεννήθηκα και με αυτό που θέλω να μάθω και να προσφέρω. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει την δυνατότητα να ξεφύγω από την αγάπη του Θείου ή του Σύμπαντος. Απλώς υπάρχουν επιλογές που είναι πιο συμβατά με τις αξίες μας και με τους στόχους μας σε αυτή τη ζωή και άλλες επιλογές που είναι λιγότερο. Αλλά μην το κάνετε θέμα ζωής και θανάτου στο μυαλό σας. Αλλά τακτοποιήστε τα, αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε. Τώρα, αριστερά κάτω, στην σελίδα 36, λέει «Τα ανώτερα πιστεύω μου είναι». Το βλέπετε? Ναι. Okay. Εδώ θα γράψετε αυτό που θα πείτε στο παιδί σας ή στο εγγονό σας, στο εγγονή σας, ποιες είναι οι αξίες με τις οποίες προτείνετε να ζήσει την ζωή του. Είναι πάντα καλύτερα να φανταστείτε ότι μιλάτε σε κάποιον άλλον. Γιατί είναι πιο εύκολο να πούμε στον άλλον πώς να ζήσει την ζωή του παρά να πούμε στον εαυτό. Τότε φανταστείτε ότι λέτε σε ένα μικρό παιδί με ποιες αξίες είναι καλύτερα να ζήσει την ζωή του. Μετά αρχίζουμε δεξιά πάνω. Οι σκέψεις μου που είναι οι αυθυγραμμισμένες με τα πιστεύω μου. Okay. Ποιες είναι οι σκέψεις που έχετε στην διάρκεια της μέρας που είναι αυθυγραμμισμένες. Μετά οι σκέψεις μου που δεν είναι εντελώς αυθυγραμμισμένες με τα πιστεύω μου. Ίσως αρνητικά συναισθήματα για ανθρώπους, ίσως και ενοχές δεν συμπίπτουν με τις αρχές σας. Φόβος, θυμός, διάφορες σκέψεις ή και συναισθήματα που νιώθετε ότι δεν είναι αυτό που θέλετε να έχετε μέσα στο νου σας. Μετά πάμε στα λόγια. Τα λόγια μου που είναι ευθυγραμμισμένα με τα πιστεύω μου. Ναι. Και μετά τα λόγια μου που δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τα πιστεύω μου. Όταν θυμώνω, όταν στενοχωριέμαι, όταν κοτσομπολεύομαι. Έχω ακούσει μία εξήγηση τη λέξη κοτσομπολιό. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά μπολιάζω, σημαίνει βάζω σε ένα δέντρο κάτι που δεν ανήκει σε αυτό, δεν είναι. Ναι. Και κοτσό σημαίνει στραβό το βάζω, εντάξει. Τότε βάζω στραβό σε έναν άνθρωπο κάτι που δεν είναι δικό του. Κοτσό εμβόλιο. Εντάξει, ναι. Κοτσομπολεύω. Εντάξει. Δηλαδή βάζω σε κάποιον κάτι που δεν είναι δικό του. Οι πράξεις μου που είναι οι ευθυγραμμισμένες με τα πιστεύω μου και οι πράξεις μου που δεν είναι οι ευθυγραμμισμένες. Εντάξει. Okay. Θα σας δώσω λίγο χρόνο τώρα να σκεφτείτε και να σημειώσετε. Αρχίστε με τις βασικές σας αξίες και μετά προχωρήστε στα σκέψεις, λόγια και πράξεις. Και μετά θα συνεχίσουμε. Okay. Θα αφήσω εσάς να σκεφτείτε αυτά στο σπίτι σας.
Ας ακούσουμε λίγο πριν προχωρήσουμε τι γράψετε για βασικές αξίες. Και αν ακούτε μία αξία που δεν γράψετε και σας ταιριάζει, προσθέστε το στις αξίες σας. Τι γράψετε σαν βασική αξία? Ναι. Ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια, πολύ σημαντική αξία, ναι. Προσφορά. Προσφορά, πολύ ωραία. Σεβασμός. Ο λόγος μου να είναι υπογραφή. Τι? Ο λόγος μου να είναι υπογραφή. Δηλαδή να τηρώ το λόγο. Να τηρώ το λόγο μου. Ναι. Να επικεντρωνόμαστε και να ευγνωμονούμε αυτό που έχουμε. Ευγνωμοσύνη. Ναι. Ναι. Αγάπη και νιάξιμο για όλους και για όλα. Οκ. Και επειδή σε έγραψα ότι το φιλότιμο είναι κοσμική ακεραιότητα. Okay. Η αγάπη για όλους και η φιλότιμο και ακεραιότητα. Αγάπη και νιάξιμο για όλους. Ωραία. Για όλους. Ναι, ζωή. Να μην κάνεις ποτέ αυτό. Να μην κάνεις ποτέ σε κάποιον κάτι που δεν θέλεις να κάνεις σε σένα, ναι. Ναι. Συμπόνια. Ναι. Να εκφράζω την αλήθεια. Να εκφράζω την αλήθεια πάντα, ναι. Ενότητα. Ενότητα, με τους άλλους. Να σέβομαι και να τιμώ τους γονείς. Είναι στις 10 ενδολές επίσης. Ναι. Να έχεις κατανόηση και αποδοχή. Να έχεις κατανόηση και αποδοχή για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Ανιδιοτέλεια. Ανιδιοτέλεια. Πολύ ωραία. Καλές προθέσεις ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Okay. Να έχω καλές προθέσεις ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Αγάπη και πίστη στο Θεό. Okay. Αγάπη για το Θεό και πίστη στο Θεό. Okay. Ναι. Εμπιστοσύνη στο okay. Εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο δικαιοσύνη. Πολύ ωραία. Ναι. Ταπεινοφροσύνη. Πολύ σημαντικό. Συγχώρεση. Επίσης σημαντικό. Ναι. Να μπαίνει στη θέση του άλλου. Πολύ ωραία αξία. Μήπως πρέπει να το κάνουμε και να σας δώσουμε την άλλη εβδομάδα. Και να το έχετε σαν λίστα και να ρωτήσετε τον εαυτό σας πού πάω με αυτό, πού πάω με το άλλο. Άλλο, ναι. Τιμώ τον άνθρωπο που έχω μαζί την οικογένεια. Να τιμώ την οικογένεια. Οκ. Άλλο, άλλη αξία που σημειώσετε. Ανεκτικότητα. Ανεκτικότητα, ναι. Εντιμότητα. Εντιμότητα, ναι. Υπομονή. Ναι. Στηρικτικότητα. Στηρικτικότητα. Πολύ ωραία. Το φιλότιμο. Τι. Η εξέλιξη. Αξία είναι η πνευματική εξέλιξη. Εσύ είπες. Ειρήνη. Να είμαι ειρηνικός. Υπομονή. Ναι. Να σκέφτομαι πριν πράξω. Να σκέφτομαι πριν κάνω κάτι. Και λέω κάτι. Μερικοί μιλάνε χωρίς να σκεφτούν. Okay. Κάτι άλλο, ναι. Να είσαι αυτός σου χωρίς να νοιάζει για την γνώμη. Πολύ σημαντικό. Να είμαι ο αυτός μου ανεξάρτητα από τι πιστεύουν οι άλλοι. Πολύ ωραία. Κανένα άλλο. Να μην κρίνω. Να μην κρίνω. Να μην κρίνω. Να έχω αποδοχή. Κατανόηση. Δεν ξέρω γιατί κάνει έτσι. Ναι. Τόλμη. Να κάνω επαναξιολόγηση των προγραμματισμών που πήρα. Okay. Okay. Τόλμη και αλλαγή, απελευθέρωση από παιδικούς προγραμματισμούς. Ναι. Okay. Προσφορά όχι μόνο προς το να μου δώσουν χωρίς προσκόλληση. Αλλά προσκόλληση σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ακόμα για τον άλλον. Η πραγματική ανιδητρή προσφορά δεν είναι μόνο ότι δεν θέλω κάτι εγώ, αλλά δέχομαι και το αποτέλεσμα της ενέργειάς μου στον άλλον όποιο είναι αυτό. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Δεν έχω προσκόλληση να υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Προσφέρω. Ελευθερία. Πολύ ωραία. Okay.
ο Σωκράτης επέλεξε την επιλογή να επιλέξει την ελευθερία ή το θάνατο. Τι επέλεξε? Θάνατο. Okay. Αφού, εντάξει. Βέβαια, το ερώτημα είναι τι επιλογή θα έκανατε έναν 20 χρονών. Αλλά ο Χριστός ήταν 33 χρονών και επέλεξε το θάνατο. Παρά το περιορισμό της διδασκαλίας του ή της δράσης του. Ελευθερία. Ελευθερία. Okay. Τώρα, η επόμενη άσκηση είναι στην επόμενη σελίδα, σελίδα 37, όπου λέει δεξιά πάνω εκεί η περιγραφή του ιδανικού εαυτού. Είναι μια άσκηση που μερικοί από εσάς κάνατε στο πλαίσιο του σεμινάριου της Αθανασίας. Αλλά τώρα το κάνουμε στο πλαίσιο του σεμινάριου αυτού. Δεν θέλω να γράψετε εδώ μια περιγραφή του ιδανικού εαυτού σας, δηλαδή του εαυτού σας λειτουργώντας, σκεφτόμενος, μιλώντας, λειτουργώντας με αυτές τις αξίες, σαν έχετε ήδη αλλάξει και η περιγραφή του αυτού σας 100% ευθυγραμμισμένο με τις αξίες σας. Okay. Σαν είναι το παρόν. Τώρα θα το γράψουμε. Θα το γράψετε στο παρόν ότι είμαι έτσι. Εντάξει. Θα πάτε λίγο χρόνο τώρα να γράψω την περιγραφή του ιδανικού εαυτού σας. Εντάξει. Και πάλι αυτό είναι κάτι που μπορείτε να ολοκληρώσετε στο σπίτι σας. Και η πρότασή μου είναι να το ολοκληρώσετε και για κάποιες εβδομάδες να το εμπλουτίζετε, να σκεφτείτε άλλα πράγματα, το ολοκληρώσετε και να το διαβάσετε κάθε μέρα για τουλάχιστον 30 μέρες. Αν όχι συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο δεν επικεντρωνόμαστε σε εκεί που δεν είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται αυτό. Επικεντρωθείτε στο πώς θέλετε να είστε. Okay? Είμαι έτσι. Καταλαβαίνετε. Και γιατί το άλλο μόνο ενοχές θα σας δημιουργήσει και νομίζω ήδη έχετε φτάσει στο κότα των ενοχών που χρειάζονται. Άρα, η πρότασή μου είναι, αποφασίστε πώς θέλετε να είστε, διαβάστε το κάθε μέρα, όταν ξυπνήσετε το πρωί ή και πριν κοιμηθείτε το βράδυ. Για να το δυναμώσουμε τώρα, θα ήθελα να κάνετε ζευγάρια, βέβαια πάντα τρέμω όταν λέω αυτό, τι θα γίνει, με όση ησυχία μπορείτε, να ενώσετε χέρια με κάποιον, και ο Α θα έχει περίπου 5 λεπτά να περιγράφει στον Β τον ιδανικό εαυτό του μιλώντας στο παρόν ότι είμαι έτσι, σκέφτομαι έτσι, μιλάω με τον τρόπο αυτό, ανταποκρίνομαι στα γεγονότα με αυτόν τον τρόπο, στα ερεθίσματα, δηλαδή να περιγράφετε τον ιδανικό εαυτό σας στο πρώτο πρόσωπο σαν ήδη είστε έτσι. Εντάξει, τώρα το κάναμε γραπτό, τώρα θα το κάναμε προφορικό. Τώρα, παρακαλώ τα μάτια σας να είναι κλειστά για να μπορείτε να συγκεντρωθείτε, να ενώσετε χέρια και να μιλήσετε χαμηλά για να ακούσει μόνο ο άνθρωπος απέναντι σας και να μην ακούσουν οι άλλοι. Να μιλήσετε χαμηλά. Okay. Τότε κάντε τα ζευγάρια σας. Αν μπήκε στο λάθος, τέτοιο. Οκ. Έχουμε λίγα λεφτά ακόμα, αν θέλετε γυρίστε προς το κέντρο. Πριν θέσετε ερωτήσεις ή σκέψεις, να ρωτήσω για τα συναισθήματα που νιώθετε, είτε γράφοντας, είτε περιγράφοντας,
προφορικά, είτε σκεφτόμουν τον εαυτό σας όπως ιδανικά θα θέλετε να είστε. Ποια συναισθήματα νιώθετε? Γαλήνη. Ικανοποίηση, χαρά. Ικανοποίηση και χαρά. Αποφασιστικότητα. Okay, αποφασιστικότητα, ότι θέλω να είμαι έτσι. Άλλο. Αγάπη. Και ευγνωμοσύνη. Θετικότητα. Απελευθέρωση και βεβαιότητα. Αυτό είναι που θέλω να είμαι. Άλλο. Ξεκαθάρισμα μέσα μου και το πώς θέλω. Okay, ξεκαθάρισμα. Τι είναι αυτό που θέλω. Τι θέλω να είμαι. Ευχαριστώ. Okay, σκεφτείτε αυτό αυτή την εβδομάδα χωρίς όλο αυτό το στόλισμα της ενοχής με τον οποίο μεγαλώσαμε. Δεν εξυπηρετεί κάτι. Ξεκαθαρίστε ότι σας συμφέρει να είστε έτσι. Νιώθετε καλύτερα να είστε έτσι και πάνω απ' όλα είναι ασφαλές να είστε έτσι. Έχουμε τη σκεπτομορφή ότι δεν είναι ασφαλές. Ότι πρέπει να προστατεύω τον εαυτό μου με διάφορους τρόπους που δεν είναι συμβατά με ό,τι ανώτερο υπάρχει μέσα μου. Άξτε, σκεφτείτε αυτό. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε απάνω στο θέμα αυτό, φίλοι. Εγώ που θυμώνω πολύ που με έβαλες να κάνω αυτό το πράγμα. Τι, πίσω από το θυμό τι υπάρχει? Δεν είναι δυνατόν, ζώντας στην Ελλάδα, με την πραγματικότητα της Ελλάδας, να κάνεις... Okay. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση. Όχι, δεν είναι πεποίθηση, είναι δεδομένο, είναι στην πράξη. Δηλαδή, σου είπα, κάνεις δήλωση σε εταιρεία, ειλικρινή, και σου έρχεται το έφορος... Στην εφορία εννοείς. Στην εφορία. Ναι. Λέει, έλα να συμβιβαστούμε. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Okay. Τι να κάνεις. Τι κάνεις. Υπάρχουν... Τι θέλεις να κάνεις. Ποιο... Εγώ θέλω να μιλήσω. Ποια είναι η ανώτερη... Ωραία. Συνείδηση ήσυχη και να είμαι ευθυγραμμισμένη. Ωραία. Δεν ευθυγραμμίζομαι. Και τι σε εμποδίζει εδώ. Ότι θα χάσεις λεφτά. Με εμποδίζει να η αδικία που λέει ο κύριος. Τι. Η αδικία που λέει ο κύριος. Νιώθεις, πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει αδικία. Έχεις αυτή την πεποίθηση. Ότι αυτό δεν είναι μέσα στο πλαίσιο που επέλεξε σαν ψυχή στην εξέλιξη. Ναι. Και δεν είναι αφορμή για την εξέλιξή σου. Mm-hmm. Αν το βλέπεις αλλιώς. Έχεις μία πεποίθηση, ναι, που λέει ότι αδικούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν εμπιστεύεσαι σε μία κρυφή δικαιοσύνη στο σύμπαν. Που λειτουργεί ακόμα μέσα από τον έφορο. Δεν εμπιστεύω. Είναι μια άλλη αντίληψη. Μια άλλη αντίληψη ότι υπάρχει μια, εγώ θα είμαι αληθινός. Και ό,τι αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Ότι σου προσφέρει μια άλλη αντίληψη του πράγματος. Που εσύ θα αποφασίσεις να κάνεις αυτά που πιστεύεις εσύ. Δεν θα άγχεσαι το αποτέλεσμα. Αν χαθεί εδώ, θα είσαι σίγουρη ότι θα έρθει από εδώ. Ότι το σύμπαν δεν θα σε αδικήσει ή το χρωστούσες, είναι καρμικό. Μάλλον εθνικά χρωστάγαμε, φαίνεται. Χρωστάγαμε. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι θέμα αντίληψης. Αν θέλεις, το βλέπεις με μια άλλη αντίληψη. Ή πας και λες, οκ, αυτό το θεωρώ αυτό άδικο. Όχι τίμιο και πας ανώτερα και πας ανώτερα και πας ανώτερα ή κάνεις απεργία πείνας. Να πεθάνεις αν δεν δέχονται την, αυτό που θες να κάνεις. Τι θέλω να πω ότι υπάρχουν ένα σωρό επιλογές που έχεις, που μπορείς να επιλέξεις. Δεν είναι δεδομένο ούτε ότι είσαι αδικημένη. Και δεν είναι δεδομένο ότι θα χαθείς, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Είναι θέμα αντίληψης. Ζωή. Αυτό ήθελα να πω,
πρώτο κρίνιο στην Κονοτοφέρα, κάτι που ταλανίζει όλους τους Έλληνες, ότι δεν μου φταίει κανείς για ό,τι μου συμβαίνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβω. Η εθνική σκέψη από το μορφή είναι ότι φταίνε οι άλλοι για αυτά που συμβαίνει. Ναι. Εμείς είμαστε δημιουργοί της πραγματικότητάς. Ναι. Μπορούμε λοιπόν να αντιδράσουμε και σε αυτό. Εγώ δεν σας λέω να ξαπλώσετε και να τους αφήσετε να σας κάνουν ό,τι θέλετε. Αλλά δηλαδή να λειτουργήσετε όπως οδηγήσετε από μέσα σας. Εντάξει. Πραγματικά στην κοινωνία που ζούμε, θα έλεγα το εξής, ότι αισθάνομαι όμορφα σαν το περιβάλλον και νομίζω ότι περισσότεροι αισθάνονται. Θα ήταν ευχής εγώ το περιβάλλον να παίξει την καθημερινότητά σου. Ναι. Όμως πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και εγώ δυσκολεύτηκα. Ναι. Στο ξενέρω στο μυαλό μου όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν κάνει οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν όπως είπε στο πιλότη μου, που ο λέξη πολιτικός έχει ευθελιστεί στη συνείδηση του κάθε Έλληνα. Συμφωνώ. Είμαστε αναγκασμένοι να τους πούμε ακόμα να μας διευκολύνουν. Με αυτή τη σκεπτομορφή λοιπόν, και όταν γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, είναι γνώσιμο ότι έχουν οι πολιτικοί μας σε καταθέσει στην Ελβετία το τριπλάσιο του χρέους της Ελλάδας. Ναι. Και εξακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι να απομυζούν από τον υδρότητα του ελληνικού λαού. Η Εκκλησία μας λέει πρόκειται. Ναι, τι σχέση έχει αυτό που τι λέμε σήμερα. Σε δυσκολεύει να λειτουργήσει με τα ακεραιότητα. Έτσι κάνουν αυτοί. Δεν έχουν ακεραιότητα, δεν έχουν φιλότιμο. Ωραία. Το ρώτημα είναι. Αυτό που βλέπει σαν κράτος. Ναι. Εδώ έρχεται το θέμα ότι όσο συμπλέγει το κράτος και ο πολίτης. Ναι. Προσέξτε, παιδιά. Για να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Το κράτος δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι όχθες ενός ποταμιού των πολιτών. Ο κάθε πολιτικός ήταν πολίτης μέχρι να γίνει πολιτικός. Ότι σημαίνει ότι είναι μέσα στον πολίτη την ικανότητα να συσσωρεύει, να κλέβει, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ότι ο καθένας που έχει την ευκαιρία στην εξουσία να το κάνει, το κάνει. Και τόσοι άνθρωποι που δεν είναι στην εξουσία το κάνουν. Το λάδωμα, το φακελάκι, το ένα και το άλλο, δεν είναι στους πολιτικούς, σε όλο το δημόσιο. Okay. Τότε είναι η φύση του ανθρώπου, δεν είναι η φύση μόνο των πολιτικών. Και το ρώτημα είναι, μάλλον δική μου δήλωση είναι, ότι η μόνη δύναμη που έχουμε είναι να αρχίσουμε εμείς να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και κάντε Ho'oponopono κάθε μέρα για αυτό το φαινόμενο. Αυτά τα δύο πράγματα μπορώ να προτείνω. Κάντε Ho'oponopono για όπου βλέπετε έλλειψη τιμιότητας, αδικία, κάντε Ho'oponopono και αποφασίσουμε εμείς να είμαστε τίμιοι. Δεν θα χαθούμε, σας δίνω βεβαίωση. Και αν χαθείτε, ελάτε να μείνετε στη Μερινόντα. Θα μαζευτούμε, εντάξει. Οκ, αναγκαστικά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το επόμενο μάθημα αρχίζει μετά από μία ώρα. Απαντάω ερωτήσεις.